Καλώς ήρθατε στην Αρένα και πάλι. Καλώς σας βρήκαμε. Σε πολύ λίγο θα αγωνιστείτε στο πρώτο αγώνισμα για την αρχηγία. Θέλω να σας ενημερώσω για τα προνόμια και τις υποχρεώσεις που έχει ο αρχηγός. Θέλετε να ξεκινήσω από τα καλά ή από τα άσχημα? Από τα κακά. Για να έρθουν τα καλά με τα βούτυρα από πάνω. Όπως θέλετε. Ο αρχηγός είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του σπιτιού. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε απόφαση θα την παίρνει εκείνος και θα μπορεί να αναθέτει οποιαδήποτε εργασία θέλει σε οποιονδήποτε συγκάτοικο. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την επιτυχία ή την αποτυχία της εβδομαδιαίας αποστολής, δηλαδή της αποστολής από την οποία θα κερδίζετε χρήματα για τον εβδομαδιαίο σας προϋπολογισμό. Ουσιαστικά είναι τα χρήματα με τα οποία θα μπορείτε να εξασφαλίζετε περισσότερη τροφή. Αυτά ήταν τα άσχημα. Καλά ήταν. Πάμε τώρα στα καλά. Ο αρχηγός του σπιτιού έχει ασυλία για την εβδομάδα που τρέχει. Ο αρχηγός επίσης θα μπορεί να διαμένει στο Captain's Room. Είναι ένας χώρος όπου θα έχει το δικό του κρεβάτι, το δικό του κήπο, τα δικά του τρόφιμα. Τα δικά του τρόφιμα. Το δικό του μπάνιο με ζεστό νερό όλη μέρα. Άμα είσαι δίπλα μου, εγώ θα σε δαγκώσω για να πέσεις και να σου. Θα μπορεί να επιλέξει έναν και μόνο συγκάτοικο, τον οποίο μπορεί να έχει μαζί του στο Captain's Room. Ο συγκάτοικος που θα επιλεγεί θα μπορεί να κοιμάται, να συνυπάρχει με τον αρχηγό, αλλά και να καταναλώνει ό,τι βρίσκεται στο Captain's Room. Υπενθυμίζω πως ο αρχηγός μπορεί να επιλέξει μόνο έναν συγκάτοικο για όλη την εβδομάδα κατά την οποία είναι αρχηγός. Στο δωμάτιο του αρχηγού δεν επιτρέπεται να μπει κανένας άλλος. Επίσης, από το δωμάτιο του αρχηγού απαγορεύεται να φύγουν οι έξτρα προμήθειες. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, θα υπάρξει ποινή για τον αρχηγό και για όποιον θεωρήσει ο Big Brother υπεύθυνο. Κατανοητά όλα? Ναι. Χαίρομαι. Παναγιώτη. Ναι. Είναι το πρώτο αγώνισμα στο οποίο συμμετέχεις. Θέλω να μου πεις πόσο πολύ θέλεις να γίνεις αρχηγός? Πάρα πολύ. Είναι νομίζω αυτό που κυριολεκτικά θέλω. Γιατί? Γιατί έτσι έχω μάθει. Δεν έχω μάθει να χάνω τόσο εύκολα. Η αλήθεια είναι. Κάτσε ρε τόσο εύκολα κι εσύ. Δεν έχω μάθει να χάνω. Αγγελίτα, πιστεύεις ότι μπορείς να κερδίσεις το σημερινό αγώνισμα? Θα ρω πως ναι. Θα το παλέψω με νύχια και με δόντια. Μέρι, πιστεύεις πως αν είσαι εσύ η νικήτρια του σημερινού αγωνίσματος, θα είσαι καλή αρχηγός? Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Τι σε κάνει να το πιστεύεις? Επειδή ο αρχηγός, εκτός από τα προνόμια, έχει και κάποιες υποχρεώσεις, οι οποίες απαιτούν οργανωτικότητα και κάποιες άλλες αρετές, τέλος πάντων, νομίζω ότι το έχω. Σαμάθα, η στρατιωτική σου εκπαίδευση, πιστεύεις ότι θα σε βοηθήσει να κερδίσεις το σημερινό αγώνισμα? Δεν θα έλεγα. Δεν ξέρω ποιο ακριβώς είναι το αγώνισμα, αλλά δεν θα έλεγα ότι μπορεί να βοηθήσει. Πολύ ωραία. Πάμε να σας εξηγήσω τι πρέπει να κάνετε στο σημερινό αγώνισμα. Πίσω σας υπάρχουν 13 μπαλόνια. Στόχος σας είναι να φουσκώσετε τον μπαλόνι σας με την τρόμπα, ώστε να φτάσει στην κορυφή της κατασκευής και να σκάσει. Όποιος το καταφέρει πρώτος θα είναι ο αρχηγός της πρώτης εβδομάδας. Αν για κάποιο λόγο χαλάσετε την τρόμπα, τρυπήσετε τον μπαλόνι ή το σκάσετε χωρίς να φτάσει στην κορυφή, αποκλείεστε αυτόματα. That's life. Το μπαλόνι το οποίο θα χρειαστεί να φουσκώσετε
θα καθοριστεί μέσα από κλήρωση. Σας εύχομαι καλή τύχη. Το αγώνισμα για την ανάδειξη του πρώτου αρχηγού ξεκινά σε 3, 2, 1... Βλέπω πως έχετε ξεκινήσει όλοι πολύ δυναμικά. Χαίρομαι γι' αυτό. Καλά, αυτό αν ανέβει ποτέ εκεί πάνω. Μπορούμε να ανέβουμε πάνω. Θα φουσκώσουμε το στόμα, τι να κάνω. Εγώ ανέβηκα, αλλά παιδιά, δεν φουσκώνει αυτό το πράγμα. Εγώ πηγαίνει στη μέση μου. Δεν φτάνει ποτέ εκεί πάνω. Μέχρι μετά θα φουσκώνουμε. Αλλάζω θέση, sorry. Μπράβο. Δώσε, Γιώτα. Τι να δώσω, ρε. Κλάσε, άμα δεν μπορείς. Μπορεί να βοηθήσει κάποιος κάποιον άλλον. Όχι, δεν μπορεί να βοηθήσει κανείς κανέναν. Παναγιώτη, πώς είσαι? Είμαι καλά, έχω ζωριστεί λίγο. Νίκο, μην τα παρατάς! Νίκο, συνέχισε! Δεν παρατάω. Σαμάθα, βλέπω ότι κρατάς σταθερό ρυθμό. Πάμε λίγο. Ωραία, δεν φουσκώνει αυτό το πράγμα. Έχει πολύ αέρα. Αγγελίτα, περίμενα ότι θα τραγουδάς παράλληλα. Θα το ήθελα, αλλά δεν μπορώ να αναπνεύσω αυτή τη στιγμή. Πόσο μάλλον να τραγουδήσω. Η προσπάθεια της Σαμάθα είναι άκυρη. Η υπόλοιπη συνεχίζεται κανονικά. Ο Νίκος έσκασε τον μπαλόνι του με μη νόμιμο τρόπο. Επομένως, αποκλείεται από τη δοκιμασία. Η υπόλοιπη συνεχίζεται κανονικά μέχρι να αναδειχθεί ο αρχηγός. Ο Big Brother θα ανταμείψει την προσπάθειά σας. Συνεχίστε. Δεν ξέρω.
Δεν πρόλαβα το, έκλεισα τα μάτια μου. Το αγώνισμα συνεχίζεται κανονικά, καθώς το μπαλόνι του Παναγιώτη δεν έσκασε με νόμιμο τρόπο. Αγγελίτα, βάλ' το να το στερεώνεις. Είναι κρίμα να φτάνει ήδη και να χάνεις χρόνο, ούτως ή άλλως και να κουράζεσαι. Δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει, ρε. Έλα, έλα. Θα το σκάσω κατά λάθος. Παιδιά, θα το σκάσω κατά λάθος. Μην το ζορίζεις με το πόδι σου όπως εγώ, έλα, πάμε. Σίλια, άμα σου σκάσει κατά λάθος έτσι όπως το έχεις, ακυρώνεσαι. Πρέπει να είναι κάτω τον μπαλό να σηκωθεί μόνο του. Ας το κάτω. Το σηκώνεις μόνο όταν είναι έτοιμο. Όλοι έτσι χάσαμε. Παιδιά, όχι όπως νομίζει ο καθένας. Θα χάσει έτσι. Όλοι έτσι χάσανε επειδή το είχαν όρθιο. Ας το κάτω, μην ακυρωθείς. Ας το κάτω. Άσε με, δεν πειράζει. Και να ακυρωθώ θα κερδίσεις εσύ. Με νοιάζει. Σε πάρω μαζί. You deserve it. Αγγελίτα και Σίλια, μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια ενός συγκατοίκου σας για να σας κρατάει το μπαλόνι. Όπως έχει την ευγενή καλοσύνη. Οι βοηθοί σας θα πρέπει απλά να αγγίζουν τον μπαλόνι και όχι να το πιέζουν. Μπράβο. Μιλά τώρα. Εκεί, 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 εκεί. Μίνι, όχι, εκεί, εκεί. Πρόσεχε. Περίμενε. Ήσχεσέ το. Πρόσεχε τις γωνίες από κάτω μόνο. Μη κουνιέσαι. Σε πειράζει να έρθει ο Νίκος. Όχι, σε πειράζει, όχι, αλήθεια. Όχι, όχι, sorry. Όχι, Νίκο, έλα, Νίκο. Έλα, έλα. Έλα, 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 έλα. Αγαπή, sorry. Όχι, καλά, sorry. Sorry. Σίλια, συγχαρητήρια. Είσαι αρχηγός για την πρώτη εβδομάδα στο σπίτι του Big Brother. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας. Μπράβο σε όλους. Η κίτρια του πρώτου αγωνίσματος αρχηγού είναι η Σίλια. Πώς αισθάνεσαι? Ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι δεν το περίμενα. Δεν είμαι τόσο καλή στα αγωνίσματα. Δεν γυμνάζομαι κιόλας. Ξαφνικό, ανατρεπτικό πολύ. Τελευταία στιγμή έγινε αυτό που έγινε και εδώ είμαι. Αγγελίτα, έφτασες πολύ κοντά στη σημερινή νίκη. Μπράβο, Αγγελίτα. Συγχαρητήρια και σε σένα και σε όλους. Εύχομαι η αρχηγός να σταθεί αντάξια των περιστάσεων και να έχετε μια καλή και ευχάριστη πρώτη εβδομάδα.